Σε ικανοποιητικά επίπεδα κυμάνθηκαν οι πληρότητες στα ξενοδοχεία των Ιωαννίνων τόσο στην πόλη όσο και στους ορεινούς όγκους το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το ποσοστό αυτό άγγιξε το 70% σύμφωνα με τον γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, Στάθη Σιούτη, ο οποίος υπογράμμισε πως οι επισκέπτες ήταν Έλληνες αλλά και από το εξωτερικό και κυρίως από Γερμανία, Γαλλία και Ισραήλ. Ο κ. Σιούτης αναφέρθηκε και στις θετικές εξελίξεις σχετικά με το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν ότι στα μέσα του Ιουνίου θα ξεκινήσει η αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με τη Ρώμη. Σε γενικές γραμμές, αυτό που διαφαίνεται ευρύτερα για την περιοχή της Ηπείρου είναι ότι παρουσιάζει μια τουριστική άνθηση και αυτό φαίνεται από την αύξηση του μέσου όρου των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών αλλά και από την αύξηση των μονοήμερων εκδρομών. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκαν οι αφίξεις στην περιοχή μας για τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος. Στον ομό μας το ποσοστό αυτό άγγιξε σχεδόν το 70%. Οι πελάτες μας ήταν Έλληνες και ξένοι. Η πόλη των Ιωαννίνων φιλοξένησε αρκετούς Γερμανούς και Γάλλους, ενώ ο ορεινός όγκος είχε κυρίως Ισραηλινούς. Τώρα σε σχέση με πέρσι παρουσιάζεται μία αύξηση των μονοήμερων εκδρομών που ήρθαν κυρίως από την Βόρεια Ελλάδα. Εκτός όλων των παραπάνων έχουμε και θετικές ειδήσεις όσον αφορά το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, μιας και έχουμε διαβεβαιώσεις ότι στα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσει η αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με την Ρώμη. Αυτή θα εκτελείται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από την αεροπορική εταιρεία τους Airways. Επίσης, εδώ και 2 εβδομάδες έχει ξεκινήσει η αεροπορική σύνδεση της Apollo Razor τόσο με την Στοχόλμη όσο και με την Κοπενχάγη. Και αυτές οι 2 πτήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, με βάση κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουμε από πέρσι από την Τράπεζα της Ελλάδος, στην Ήπειρο ήρθαν περίπου το διπλάσιο των τουριστών σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής. Στην περιοχή είχαμε 3.643.000 διαμονές, που σημαίνει ότι πλέον η περιοχή λόγω των υποδομών, λόγω των 2 διεθνών αεροδρομίων, όλα, όσο και του λιμανιού της Ιγουμενίστας, παρουσιάζει μια τουριστική άνθηση. Εν τω μεταξύ, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Σκοπηλατικής Ομοσπονδίας ότι τα Γιάννενα είναι πιο ακριβά σε σχέση με την Καστοριά σε ό,τι αφορά τη διαμονή ομάδων στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων κοπηλασίας, ο κ. Σιούτης εξέφρασε καταρχήν την διάθεση της Ένωσης για συνεργασία με τη διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Διευκρίνησε δε πως η Ένωση δεν γνωρίζει τα στοιχεία που συγκρίνει η Κοπηλατική Ομοσπονδία, δηλαδή τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες τους, και πώς προκύπτει το ύψος της διαφοράς που επικαλέστηκε ο κ. Καράς. Πριν από λίγες μέρες είχαμε συνάντηση με την διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κοπηλασίας και με την διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, στην οποία τους αναλύσαμε το τουριστικό πλάνο που έχουμε καταρτήσει και με το Δήμο και με την Περιφέρεια Ηπείρου αλλά και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και θεωρούμε ότι αυτό το πλάνο τους εντυπωσίασε. Κοιτάξτε, το ποσό αυτό των 8 ευρώ που επικαλέστηκε ο κύριος Καράς ως διαφορά, έτσι. Ως διαφορά, δυστυχώς την ανάλυση του ποσού αυτού εμείς δεν την έχουμε πάρει και δεν γνωρίζουμε αν απευθύνεται σε 5, 4, 4 ή 3 ξενοδοχεία. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν σε αυτό το κόστος υπάρχει το κομμάτι της μεταφοράς και της διατροφής. Ευελπιστούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα γίνει μια νέα συνάντηση με την διοίκηση του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων, έτσι ώστε να βρούμε τη χρυσή τομή και πραγματικά το καλοκαίρι η περιοχή μας, αλλά ειδικά η πόλη μας, να καταστεί κέντρο προπονήσεων και αγώνων τόσο για την κοπηλασία όσο και για το σκι. Διάθεσή μας είναι να συνεργαστούμε και να καταστήσουμε την περιοχή μας πραγματικά ένα κέντρο αθλητικού τουρισμού.